νομίζω ότι η πλατεία ήταν πλήθος, όχι λαός. Αυτό είναι αρκετά σαφές. Όχι ότι δεν πέρασαν εργαζόμενοι από εκεί, εργατική τάξη κτλ. Φυσικά και πέρασαν σε μια δύσκολη διαδικασία συνύπαρξης κτλ. Απλώς η δική μου άποψη είναι ότι σε μια διαδικασία όπου συγκροτείται το πράγμα, το πλήθος μετατρέπεται σε λαό. Αυτό όμως είναι μια διαδικασία η οποία το Σύνταγμα ήταν ένα βήμα μόνο και όχι όλη η διαδικασία. Θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία να πω μόνο ότι ίσως η τοποθέτησή μου αφήνει να εννοηθεί, είναι λάθος, δεν θα ήθελα καθόλου να εννοηθεί κάτι τέτοιο, ότι βλέπω μόνο αρνητικά στο Σύνταγμα. Κάθε άλλο, το Σύνταγμα από πολλές απόψεις ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Απλώς επειδή τα θετικά τα έχουμε πει και εδώ είμαστε λίγο πολύ σύντροφοι μεταξύ μας, τα έχουμε πει πολλές φορές τα θετικά, για την οικονομία της κουβέντας επικεντρώθηκα στα αρνητικά. Δεν πιστεύω ότι τα αρνητικά υπερτερούσαν, τα υπερτερούσαν τα θετικά. Απλώς επειδή τα έχουμε ζητήσει πολλές φορές, πιστεύω ότι αυτό το φαινόμενο έχει διαφορετικές πλευρές και διαφορετικά επίπεδα. Σε αυτό αναφερόμουν εν πολλής όταν μίλαγα για ένα σώμα το οποίο συζητούσε με διάφορα θέματα, κατοχύρωσε όρους συζήτησης οι οποίοι ήταν πρωτόγνωροι στην πραγματικότητα του ελληνικού πολιτικού γίγνεσθε της αριστεράς του δεξιωστικού χώρου. Τέτοιοι όροι ήταν, για να λέμε τα καλά μας, ο περιορισμός του χρόνου ομιλίας, ώστε να μπορούν να μιλούν πολλοί, η επιλογή των ομιλητών με κλήρωση, η οποία μπορεί να καταστρατηγεί το κατά περιπτώσεις, αλλά σε γενικές γραμμές έδινε δυνατότητα σε κάποιον να πάρει το λόγο, ότι βγάζαμε το μέσο όρο της πλατείας από 60 τυχαίες τοποθετήσεις και όχι από τους λόγους 10 αρχηγών, όπως ήμασταν συνηθισμένοι σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους να κάνουμε. Αυτά ήταν μερικά πολύ θετικά σημεία, τα οποία όμως δυστυχώς, και εδώ έχουμε στην αξία της επισήμανσής του, μένανε στο επίπεδο μιας διαδικασίας συζήτησης σε μια συνέλευση. Δεν γινόταν μια εκτεταμένη πρακτική διαδικασία υλοποίησης που θα μας ενέτασε σε αυτήν, όχι σκέτα πολιτικά αλλά κοινωνικά, προσωπικά και πάει λέγοντας. Δεν μας έβαζε σε αυτό το παιχνίδι με όλο μας το είναι. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο, αδύνατο να γίνει στο επίπεδο της πλατείας Συντάγματος. Δεν ήταν αυτή η δουλειά της. Θα έπρεπε, και εκεί ήταν το στίχημα που χάθηκε, να υπάρξουν πραγματικές συνελεύσεις γειτονιάς. Αυτές δεν υπήρξαν για πολλούς λόγους, που ήταν και η δική μας κακοδαιμονία από τη μια, αλλά και η αδιαφορία του κόσμου να της ενστερνιστεί. Τι θέλω να πω. Υπήρξαν συνελεύσεις που βάφτιζαν τον εαυτό του συνέλευση, μαζεύοντας 50 άτομα, εκ των οποίων 48 άνοικαν σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Στο Χαλάνδρι, χάρη και στην κατάληψη Φραπόπουλου και σε εμάς, έγινε μια προσπάθεια και μαζεύτηκαν 400-450 άτομα. Έγιναν πολύ σημαντικές προτάσεις, προσπάθειες να πάρει αυτός ο κόσμος να μιλήσει το λόγο κτλ. Κτλ. Δεν καρποφόρησε. Ο κόσμος ήρθε δύο φορές, μετά έπαψε να έρχεται, μετά ήδη από την αρχή το λόγο τον έπαιρναν οργανώσεις οι οποίες λίγο πολύ δεν είχαν να πούνε κάτι και σιγά σιγά το πράγμα ήρθε στα μέτρα του. Δεν στάθηκε ο κόσμος, κακά τα ψέματα. Το Μάιο είχε την εικόνα ότι με 10 κινητοποίησεις πολλοί κόσμος θα έριχνε το μνημόνιο και θα ξαναγύρισε στο παράδεισο της εποχής της Ολυμπιάδας. Δεν ήθελε να βάλει πραγματικά πλάτη. Και από εκεί και πέρα, στο κενό που δημιουργήθηκε, παίξανε ρόλο οι γνωστές οργανώσεις και η γνωστή κακοδαιμονία, όχι μόνο των οργανώσεων, γιατί τον ίδιο πολιτικό πολιτισμό μοιραζόμαστε με τις οργανώσεις και καμιά φορά σαν άτομα μπορεί να γινόμαστε και χειρότερα. Δεν υπήρχε το πραγματικό ζόρισμα, δεν είχε πιστεί ο κόσμος ότι το καλαμπούρι τελείωσε και ότι πρέπει να ξεκινήσει καινούργια βάση. Τώρα αρχίζει πραγματικά να γριεύει το παιχνίδι και τώρα αρχίζει αυτό που έλεγε ο Σερζ Λατούς, η παιδαγωγική των καταστροφών. Μια τελευταία παρατήρηση για να αναιρέσω κάπως και να το φέρω στα μέτρα του αυτό που μόλις είπα. Σε κάθε περίπτωση η δημόσια διαδικασία έχει ένα χαρακτήρα μυσταγωγίας. Πολλοί θεωρητικοί έχουν επισημάνει το ρόλο μιας συνέλευσης, πραγματικής συνέλευσης, όχι μαϊμού, με το ρόλο μια θεατρική σκηνή. Υπάρχουν πολλές αναλογίες, υγιείς αναλογίες, ανάμεσα στο θέατρο και ανάμεσα στη συνέλευση. Δεν είναι τυχαίο το πού γεννήθηκε το θέατρο και από ποιες
σαν μια μεταμορφωτική μυσταγωγία, μια πραγματική διαδικασία συνέλευσης. Τους όρους ως όρους, για να πω την αμαρτία μου, δεν τους ξέρω. Τώρα θέλετε να σας μιλήσω για το τι ξέρω για τις αμεσοδημοκρατικές εμπειρίες των κινημάτων της Ευρώπης, νομίζω είναι μια διαφορετική συζήτηση. Υπάρχουν σήμερα πολλά πράγματα να πεις για το τι γίνεται στις καταλήψεις, ας πούμε, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, για το που ξεπήδησε όλη αυτή η κουλτούρα στα κινήματα εναντίον της παγκοσμιοποίησης, που προφανώς ήταν ετοιμασμένη από καιρό, για το πώς είδαμε να είναι οργανωμένες οι συλλογικότητες που φιλοξένησαν τέτοιες διοργανώσεις κατά καιρούς, όπου ήταν πολλά πράγματα, είχαν κερδίσει το θαυμασμό μας. Είχαμε μιλήσει πολύ για αυτά πριν από 10 περίπου χρόνια. Αλλά τώρα να ξανανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, τις λεπτομέρειές της, σίγουρα είναι μια πλευρά του πράγματος που τουλάχιστον προσωπικά, όταν προσπάθησα να διατυπώσω τις σκέψεις μου, την είχα πολύ σοβαρά υπόψη. Εγώ το People Global Action τη θεωρώ, δηλαδή την παγκόσμια λαϊκή δράση, την πρωτοβουλία που υπήρχε πριν το κοινωνικό φόρουμ και πήρε την πρωτοβουλία για το Σιάτλ, την Μπράγα, το Λονδίνο κτλ. Και όλα αυτά τα δίκτυα τα οποία το συνιστούσαν, που ήταν οικοκοινότητες, τέτοια πράγματα, ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία, αλλά φοβάμαι ότι αλλάζουμε τελείως θέμα αν μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Είναι ένα μέρος της αμεσοδημοκρατικής παράδοσης, αλλά φοβάμαι ότι θα ξεφύγουμε. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι η κριτική που κάνουμε και δικαιολογημένα στη Μεγάλη Νύχτα, το ότι λέμε ότι εδώ και τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε να στήσουμε θεσμούς οι οποίοι θα προαναγγέλουν την κοινωνία που θέλουμε να φτιάξουμε, δεν έρουν την αναγκαιότητα μειζώνων πολιτικών συγκρούσεων, δεν έρουν την αναγκαιότητα του να γίνουνε, να υπάρξουνε, εγώ δεν θα έλεγα μία, επειδή η Επανάσταση είναι με μια έννοια διαρκής, αλλά πολλών μεγάλων νυχτών. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ διαφωνώ με το Holloway, εγώ φαντάζομαι ότι αν αναπτυχθούν σε όλη την ελληνική κοινωνία διεθνώς αμεσοδημοκρατικοί θεσμοί, αυτή θα έρθει μια στιγμή που θα πρέπει να αναμετρηθούν με αυτούς που κατέχουν την εξουσία μέσα στην κοινωνία. Θέλετε να βάλουμε και ένα δύσκολο πρόβλημα. Η Χάννα Άρεντ, συζητώντας τους λόγους για τους οποίους το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα το 1919 έσφαξε τη Λούξεμβουργκ και το Λίμπνεχτ, παρατηρούσε το εξής, ότι είχε οργανώσει ένα τεράστιο, επί δεκαετίες πριν, δίκτυο αλληλεγγύης. Όπως έλεγε ένας ιστορικός του εργατικού κινήματος, δύο θεσμοί στη Γερμανία παρακολουθούσαν τα μέλη τους από τη γέννησή τους μέχρι το θάνατό τους. Η Καθολική Εκκλησία και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Αυτό σήμαινε χοροδίες, ποδηλατικούς ομίλους, ασφαλιστικά ταμεία, σχολεία, τα πάντα. Ήταν μια παράλληλη κοινωνία δίπλα στην κοινωνία. Αυτό όμως, τη στιγμή της μείζωνος επαναστατικής κρίσης, αυτή η κοινωνία δίπλα στην κοινωνία έδρασε σαν βαρύδι ο μηχανισμός, ο οποίος είχε συγκροτηθεί χάρη αυτής της κοινωνίας, προτίμησε να υπερασπιστεί αυτό που είχε τα πλαίσια του συστήματος, το κομφορμισμό των παράλληλων δομών, παρά τη ρήξη και τη δημιουργία νέων δομών σε επίπεδο όλης της κοινωνίας. Αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα και δεν υπάρχουν εύκολες αλήθειες και άσπρο μαύρο. Αυτό το λέω για να μην προσφεύγουμε σε εύκολες λύσεις. Οι άλλοι είναι με τη Μεγάλη Νύχτα, εμείς είμαστε με τους αναρκτικούς θεσμούς. Τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ μπερδεμένα, μπορεί την κρίσιμη στιγμή οι εναλλακτικοί θεσμοί, όπως εννοούσε τουλάχιστον το Δημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, να βοηθήσουν μια χαρά να περάσεις στο στρατόπεδο των Βερσαλιέρων εναντίον του Κομμουνάρ. Παρά τα αυτά, επιμένουμε στους εναλλακτικούς θεσμούς γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Αν είμαστε στην Ολλανδία, δεν πρέπει να επιμένουμε στο ανάποδο. Και έχει μια σημασία. Δηλαδή, μια ιστορία μόνο, γιατί είναι και απάντηση σε μερικά που υπόθηκαν προηγουμένως. Όταν τέθηκε το ζήτημα της αποβιομηχανοποίησης στην Ισπανία τη δεκαετία του 80 και στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80, στην Ισπανία ξεκίνησε ένα κίνημα καταλήψεων και προσπάθεια των εργατών να κάνουν τα εργοστάσια να δουλέψουν. Η πηγή πληροφόρησής μου για να ξεκαθαρίσω είναι ο Μοντιπλωματίκ. Μία γενικώς έγκυρη αστική ενημέρωση. Από αυτά έγιναν πολλές συγκρούσεις τότε και οι απεργοί πέτυχαν να αποζημιώσει το κράτος τους ιδιοκτήτες, να τους δώσει επιδόματα ανεργίας ως κεφάλαιο και ώστε να μπορέσει κάπως πρακτικά αυτά τα εργοστάσια να κινηθούν. Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία
50 από αυτά τα εργοστάσια και δεν ήταν ότι καλύτερο, γιατί ήταν ότι καλύτερο θα τα αποδουλέψει και οι ιδιοκτήτες τους. Κατάφεραν να επιζήσουν και να ανθίσουν. Στην Ελλάδα πόσα τέτοια εργοστάσια έχουν? Κανένα. Όσες δε φορές προσπάθησαν να γίνουν, κατέληξαν σε πολύ θλιβερά αποτελέσματα. Θυμίζω τα αιωλικά, ναι. Ένα από τα χειρότερα στοιχεία των τελευταίων τριών δεκαετιών είναι ότι κατεστράφηκε κάθε κουλτούρα κοινοτισμού, κάθε τάση συνεργασίας. Εγώ είμαι κτηνίατρος. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν συνεταιρισμοί κτηνίατρων, όχι με μισθωτή εργασία, ισότιμων εταίρων, που απασχολούν 5-10 κτηνίατρους. Στην Ελλάδα η αναλογία είναι 1,1. Υπήρξαν άνθρωποι που έκαναν μαζί φυλακή και κλέψαν ο ένας τον άλλον όταν πήγε και συνεργαστήκαν. Ακόμα και μέσα στον ίδιο τον οντοξιαστικό χώρο, όταν πήγαν άνθρωποι να φτιάξουν εταιρείες και να δουλέψουν από μαζί, όλοι ξέρουμε τι έγινε. Θυμηθείτε ότι η μεγαλύτερη εκδοτική οίκη στην Ελλάδα με τέτοιες αγαθές προθέσεις ξεκίνησε τη δεκαετία του 60. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα έλλειψης κουλτούρας συνεργασίας. Η τοποθέτηση που έκανε ο φίλος με το πράσινο έχει ορισμένα σημεία που πρέπει κανείς να τα πάρει πολύ σοβαρά υπόψη. Αν δεν το σπάσουμε αυτό, όχι άμεση δημοκρατία, ούτε καν να καταφέρουμε να βρούμε φαγητό να φάμε δεν θα μπορέσουμε. Είναι πολύ στοιχειώδες να σπάσουμε η μόνη συλλογικότητα που πραγματικά υπάρχει στην ελληνική κοινωνία εδώ και τώρα είναι η οικογένεια. Γι' αυτό ακόμα και οι πολιτικές οργανώσεις, ακόμα και οι συλλογικότητες του αναρχικού χώρου έχουν μια τυπική μορφή οικογένειας. Δεν υπάρχει καμιά κοινότητα έξω από την οικογένεια. Και αυτό είναι ένα σημείο έσχα της κατάπτωσης ελληνικής κοινωνίας που αν δεν το ξεπεράσει ούτε για άμεσες δημοκρατίες μπορεί να μιλήσει, ούτε για τέτοιες αηδίες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εγώ φυσικά και δεν μπορώ να φανταστώ οποιαδήποτε επανάσταση χωρίς ουτοπία, όμως για την πρωτοπορία πρέπει να το συζητήσουμε λίγο καλύτερα. Η δική μου άποψη, χοντρά-χοντρά, είναι πολύ συγγενής με τον τρόπο που έθεσε ο Καστοριάδης το ζήτημα σε ένα μικρό βιβλιαράκι του, πολύ διαφωτιστικό κατά τη γνώμη μου, την Ουγγρική Επανάσταση εννοώ, ότι κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να πει ο ιστορικός που γράφει την ιστορία μιας επανάστασης εκ των υστέρων ότι αυτοί υπήρξαν πρωτοπορία. Είναι πολύ δύσκολο όμως σε μια κατάσταση όπως ας πούμε τη σημερινή να προεξοφλήσουμε ότι θα είμαστε εμείς η πρωτοπορία. Κατά κανόνα οι δυνάμεις που κρατάνε την φλόγα αναμένη τον καιρό της κοινωνικής ειρήνης είναι καταδικασμένες να ξεπεραστούν από τα πράγματα. Γιατί κρατώντας τα παλιά δεδομένα, την παλιά κεκτημένη πείρα, δεν μπορούν, δεν έχουν το ανοιχτό πνεύμα που έχει απλώς κόσμος να καταλάβουν τα καινούργια δεδομένα. Γι' αυτό πολύ σωστά ένας μεγάλος έλεγε ότι, το έλεγε τη στιγμή της Οκτωβριανής Επανάστασης, έχει σημασία, ότι ο κόσμος είναι στα αριστερά της βάσης του κόμματος και η βάση του κόμματος είναι στα αριστερά της Κεντρικής Επιτροπής. Ακριβώς γιατί μπορεί τον καιρό της κοινωνικής ειρήνης, κρατώντας τα παλιά κεκτημένα, η Κεντρική Επιτροπή να είναι πρωτοπορία, αλλά μόλις ξεσπάσει η επαναστατική θέλα, με θαυμάσιο τρόπο τέθεται το Καστοριάδη στην Ουγγρική Επανάσταση, είναι καταδικασμένη αυτή η πρωτοπορία να ξεπεραστεί. Το αν θα αξιοποιήσει τις οργανωτικές της δομές για να υφαρπάξει την εξουσία σε ένα δεύτερο χρόνο, αυτό είναι κάτι. Και ένας από τους λόγους που υποστηρίζουμε την άμεση δημοκρατία, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας μαγικός τρόπος να προεξοφλήσουμε ότι το κακό δεν θα επαναληφθεί. Ακριβώς γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιος μαγικός τρόπος, θα μπορέσουμε ίσως να το προλάβουμε, προσέχοντας τα πάντα και καταρχήν τους ίδιους μας τους εαυτούς. Αυτό τουλάχιστον εμένα είναι η δική μου γνώμη όσον αφορά το ζήτημα της πρωτοπορίας. Τώρα, για το ζήτημα της εργασίας, φυσικά εγώ δεν ανήκω καθόλου σε κάποιο λάτρη της εργασίας ή οτιδήποτε. Παρά τα αυτά, οφείλουμε να κάνουμε μια δύο παρατηρήσεις. Καταρχάς είναι ανέτοιμο να απολαμβάνω εγώ τη σχόλη τη δική μου και να δουλεύει ο άλλος περισσότερο για να τρώω εγώ. Το σωστό από την εποχή του Τόμας Μουρ είναι να δουλεύουμε όλοι για να μπορούμε να δουλεύουμε λιγότερο, για να έχουμε όλοι χρόνο για ελεύθερα βράδυ όπως το αποψινό και να μην τάχει μόνο μια προνομίουχος μειοψηφία σε βάρος αυτό που δουλεύει. Δεύτερο, γιατί ο άνθρωπος που με τα χέρια του μπορεί να φτιάξει κάποια πράγματα, που μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος πως θα τα φτιάξει, έχει μια άλλη αξιοπρέπεια
τον κάνει ικανό να πάρει τις τύχες του στα χέρια. Θα ήθελα σχετικά με το, όχι του πόλη, αλλά με την προηγούμενη, να κάνω δύο διευκρινήσεις που ξέφυγαν. Όρος ιδεολογικό χαρακτηριστικό προέρχεται από το νεαρό Μάρς και φυσικά δεν εννοεί το ανθρώπινο είδος ως βιολογικό είδος, αλλά με αυστηρά πολιτιστικό τρόπο. Στο εκεί που χρησιμοποιεί το όρο στο βιβλίο, προηγείται χωρίο του Μάρξ, ο οποίος χρησιμοποιεί με πολύ σαφή τρόπο τον όρο ιδεολογικό, ώστε να μην υπάρχει παρεξήγηση. Μια ακόμα παρατήρηση, η οποία για το πώς μηχανισμοί όπως το ΠΑΜΕ θα μπορούσαν να προσχωρήσουν την άμεση δημοκρατία. Αφορά η παρατήρηση βέβαια τους πιο παλιούς, όσοι είχαν ζήσει την πολύ πολύ κρίσιμη ιστορία του νόμου 815 και των καταλήψεων τότε, το 79. Ήταν μια διαδικασία που μέσα από τον κόσμο που μπήκε στο παιχνίδι, από την οργάνωση επιτροπών, συντονιστικών επιτροπών καταλήψεων κτλ., οι οργανώσεις της αριστεράς και της άκρας αριστεράς φάγαν τέτοιο χτύπημα, ξεπεράστηκαν από τα πράγματα που χρειάστηκαν σχεδόν 20 ή 30 χρόνια για να ξανασυνέλθουν και να αποκτήσουν τα σημερινά τους χαρακτηριστικά και τη σημερινή τους δύναμη στο κίνημα. Δηλαδή, τη δεκαετία του 80 ο ρόλος τους είχε περιοριστεί αυστηρά στο ρόλο των απολιθωμάτων. Σιγά σιγά βέβαια, καθώς το υπόλοιπο κίνημα δεν έκανε ιδιαίτερα πράγματα, ξαναπήραν κεφάλι. Ένας από τους λόγους που τρομοκρατήθηκαν τόσο πολύ με το κίνημα των πλατιών ήταν ότι επειδή διατηρείται στα πλαίσια τους μια ιστορική μνήμη, ακριβώς φοβήθηκαν μια επανάληψη της ιστορίας του 79-81. Όποιοι την έχουν ζήσει, ήταν πολύ ενδεικτική και πολύ χαρακτηριστική το με ποιον τρόπο οργανώσεις που έκαναν ό,τι ήθελες, που δεν μπορούσε να βγει να μιλήσει στο φιθέατρο. Μέσα σε λίγους μήνες ανάπτυξη κινήματος μπήκανε, έπαψαν να παίζουν σπουδαίο ρόλο. Τουλάχιστον αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για όποιον την έχει υπόψη. Δύο κουβέντες. Θέλω να τέθηκα μερικές ερωτήσεις, τις οποίες θέλω να τις απαντήσω συνολικά αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω μια παρατήρηση για το θέμα που έβαλε η στρόφισσα η Ελένη για το συνύπαρξη θεσμών άμεσης και έμεσης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Το ζήτημα είναι τι κυριαρχεί από αυτά, από τα δύο. Εγώ δεν αποκλείω καθόλου, και ποιος είμαι εγώ να το αποκλείσω, αυτά θα τα αποφασίσει η ίδια κοινωνία όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, ότι αν κρίνει ότι τη βολεύει σε μια σειρά τομείς, ότι θα χρησιμοποιήσει την αντιπροσώπευση. Το κρίσιμο όμως δεν είναι αυτό. Προφανώς αυτό και θα γίνει. Και προφανώς οι θεσμοί που θα προκύψουν, αν τουλάχιστον παίρνουμε στα σοβαρά αυτά που λέμε, δεν μπορούν να προβλεφθούν, να σχεδιαστούν από εμάς από τώρα. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτοί που θα φτιάξουν αυτούς τους θεσμούς εκείνη την ώρα, θα έχουν και δεσμούς αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας πιθανότατα. Δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τι θα κυριαρχεί. Δηλαδή, αν θα έχεις μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία η οποία θα συμπληρώνεται από θεσμούς άμεσης δημοκρατίας ώστε να εξασφαλίζει την υποστήριξη του πολιτικού συστήματος από τα κάτω, που για μένα είναι μορφή χειραγώγησης, ή θα έχεις μια μορφή άμεσης δημοκρατίας που για μερικούς τομείς που τους θεωρεί δευτερεύοντες, που δεν τους θεωρεί τόσο σημαντικούς, θα συμπληρώνεται από την αντιπροσώπευση. Να μην ξεχνάμε ότι όλες οι δημοκρατίες όποτε υπήρξαν είχαν πάντα μια ισχυρή συνιστός άμεση. Αν πάρουμε παράδειγμα την αστική φιλελεύθερη δημοκρατία όταν υπήρχε το 19ο αιώνα, μεταξύ των κυρίων της κοινωνίας, των 30.000 οικογενειών, των 30.000 αστών αρχηγών οικογενειών, υπήρχε μια συνεχής διαδικασία επικοινωνίας και συναπόφασης. Δεν ήταν ακριβώς ανάθεση. Ανάθεση γίνεται στη μαζική δημοκρατία τον 20ο αιώνα. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι κάθε πραγματική δημοκρατία στον πυρήνα της έχει κάποιες διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας. Τώρα αν αυτές θα συμπληρώνονται από κάποιες αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας για να λειτουργήσουν καλύτερα, αυτό φυσικά είμαστε, εγώ τουλάχιστον δεν έχω διαφωνία. Αλλά είναι άλλο αυτό και είναι άλλο το ανάποδο. Τώρα, είναι διαφορετικό πράγμα και σωστά το λέει ο σύντροφος ο Ποφυλάτος, ότι είναι άλλο πράγμα να έχεις να διαχειριστείς το τι θα γίνει στην πλατεία Ναυαρίνου και είναι άλλο πράγμα να έχεις να διαχειριστείς την τροφοδοσία 5 εκατομμυρίων οικοκυριών με ρεύμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Προφανώς. Γι' αυτό ακριβώς μιλάς για τη μορφή
μορφή συμβούλιο, που είναι μια πάρα πολύ σύνθετη μορφή σε σχέση με την απλή, απλή συνέλευση γειτονιάς. Και εδώ εγώ, χωρίς να είμαι πολύ δογματικός, έχω μια επιφύλαξη για το παράδειγμα άμεσης δημοκρατίας του ΕΑΜ. Το ΕΑΜ μπορεί να άφηνε να αποφασίζεις πολλά τοπικά πράγματα, αλλά ούτε για αστείο τα συμβούλια της γειτονιάς των συνοικιών μπορούσαν να αποφασίσουν για την Καζέρτα, για το Λίβανο, για τέτοια πράγματα. Δηλαδή τα κεντρικά πολιτικά δεν διαχειριζόταν το κόμμα. Ναι, είναι σε αυτό, υπάρχει μια... Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα πέταγα την εμπειρία του εμφυλίου στα σκουπίδια και στα ζήτητα. Κάθε άλλο. Απλώς διατυπώνω μια επιφύλαξη για το ποια ήταν η δυνατότητα να αποφασίσουν στα κύρια ζητήματα πολιτικής αυτές οι μορφές. Διατηρώ μια επιφύλαξη. Γιατί υπάρχουν 2-3 ζητήματα και δεν θέλω να τα κλείσω, χωρίς ερωτήσεις να απαντήσω. Σε αυτό που έβαλε ο Γιώργος, ή το έχουμε συζητήσει λίγο και για τη Δία, δεν πιστεύω ότι τέτοια προβλήματα μπορεί να τα λύσει με οργανωτικό τρόπο. Θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι θα λύσει. Είναι η ίδια η φύση και οι περιορισμοί της συνέλευσης της πλατείας που δημιουργούν τέτοια προβλήματα και δεν επιτρέπουν να τα λύσουν. Όταν περάσεις στο επίπεδο της συγκεκριμένης δουλειάς, στο επίπεδο εκεί που οι σχέσεις είναι προσωπικές, είναι συγκεκριμένες και έχει να διεκπαιρεωθεί ένα συγκεκριμένο έργο, εκεί το πράγμα τίθεται αλλιώς. Αυτός που έχει τις καλές ιδέες, αυτός που κάνει συγκεκριμένα πράγματα, κερδίζει σε σχέση με αυτόν που εμένει σε 5 ιδέες και θέλει να κλείσει πολιτική υπεραξία σε σχέση με αυτό. Αυτό, όσο μέναμε στο επίπεδο της πλατείας συντάγματος, δεν ήταν δυνατόν να επιληθεί εκεί πέρα. Δηλαδή, αν άρχισες, να το πω πρακτικά, να ζητάς ταυτότητες εκείνη τη στιγμή, θα γινόταν πολύ μεγαλύτερο χάος από αυτό που θα γινόταν αν ελεγχόσουν τον κόλπο με τα χαρτάκια. Για να γίνω πρακτικός. Η πλατεία συντάγματος έδειξε μεγάλη ευφυΐα για να περιορίσει τη χειραγώγηση. Επαναλαμβάνω το είπα και προηγουμένως. Για πολύ καιρό ξεδόντιασε ένα σύστημα χειραγώγησης η ιδέα της κλήρωσης και η ιδέα του δηλέφου που αναγνωρίζω, δεν ξέρω ποιος το πρότεινε αυτό, όταν εξαιρετικά ευφυής όποιος το πρότεινε. Ένα μηχανισμό χειραγώγησης, κοινή σοφία, ένας μηχανισμός χειραγώγησης ξεδοδιάστηκε και είδε και έπαθε μετά από 2 μήνες να ανασυσταθεί. Αλλά έτσι αλλιώς το πεδίο πλατείας συντάγματος είναι υπονομευμένο. Όσο δεν μπορούσε να περάσει τις γειτονιές, και γιατί δεν μπορούσε να περάσει, είναι μεγάλη συζήτηση, όσο δεν μπορούσε από το γενικό πολιτικό να περάσει το κοινωνικό, δεν μπορούσες επάπειρον με τέτοιες ιδέες λαϊκής σοφίας να λύνεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ανεπίλητο σε αυτό το επίπεδο. Δεν την είχε, εκεί της είχες ακόμα χειρότερα, γιατί δεν είχε πραγματικό αντικείμενο. Δηλαδή το χαλάνδρι, όλο το τυπικό της πλατείας συντάγματος, τηρήθηκε. Όμως κατέληξες εκεί, όχι επειδή απλώς οι οργανώσεις ήταν προβληματικές. Όποιος έζησε την εμπειρία του χαλανδρίου, και υπάρχουν πολλοί εδώ που το ξέρουν, ξέρει ακριβώς τι προσπάθειες έγιναν και από τα παιδιά της κατάληψης του Πραπόπουλου και από άλλον κόσμο, για να μην καταλήξει εκεί. Αλλά το άτομο το πράγμα κατέληγε από μόνο. Όποιοι ήταν στο χαλάνδρι το ξέρουν πολύ καλά. Δεν υπήρχε τεχνητός τρόπος να εξασφαλίσει με το ζόρι τη συμμετοχή του κόσμου. Και ο κόσμος γι' αυτό και είναι υποκείμενο, γι' αυτό και ελπίζουμε σε αυτόν, γι' αυτό μπορεί να κάνει τα καλύτερα, γιατί μπορεί να κάνει και τα χειρότερα. Δύο κουβέντες πάνω στο φίλος και στα 2 ζητήματα που έθεσε, εγώ θα συμφωνήσω πλήρως. Άμεση δημοκρατία εύκολα σε τερατουπόλη στο 5 και το 10 εκατομμυρίων δεν μπορεί να υπάρξει και τα κινήματα εδώ και 10-15 χρόνια παγκόσμια βάζουν ως κεντρικό στόχο την τροφική ασφάλεια, που σημαίνει ότι η γεωργία δεν μπορεί να είναι υπόθεση παγκόσμιας αγοράς, αλλά πρέπει ο κάθε τόπος να παράγει τα τρόφιμα που έχει ανάγκη. Είναι τυπικό αίτημα από τα πιο βασικά των κινημάτων αντίον της παγκοσμιοποίησης, απόλυτα σωστό και επίκαιρο. Επειδή ετέθη το θέμα του μεγέθους, εγώ θέλω να βάλω 2 όρια, γιατί είναι ένα ζήτημα δύσκολο και ανοιχτό. Είναι σίγουρο ότι ξεδοντιάζουμε την έννοια της άμεσης δημοκρατίας, αν την περιορίσουμε σε μερικές καταλήψεις, σε κάποιες μικρές κοινότητες και δήμους, αυτό δεν ανταποκρίνεται καθόλου σε αυτά που θέλουμε. Από την άλλη όμως, η κριτική στις μεγαπόλεις, ας πούμε στο Λάγκος, ας πούμε στη Νέα Υόρκη, είναι μια άλλη πλευρά της κριτικής μας. Δηλαδή, μια τέτοια μεγάπολη είναι 30 εκατομμύρια, θέλει άλλα 100 εκατομμύρια από πίσω της. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Πιστεύω ότι σε αυτά τα πλαίσια, εν ευθύ